Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ Κυριακή βράδυ για μια ακόμη γυναικεία υπόθεση. Μια γυναικεία υπόθεση όμως που πραγματικά αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο γυναίκες, αφορά όλους τους γονείς, όλους εμάς που είμαστε γονείς, αφορά τους μαθητές, αφορά γενικότερα τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Σήμερα λοιπόν έχω την τιμή να φιλοξενώ μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, μια νεαρή κυρία, την κυρία Βιβί Μπαράκη, φιλόλογο εκπαιδευτικό. Κυρία Μπαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και με την κυρία Μπαράκη θα μιλήσουμε φυσικά για γυναικεία θέματα, για τα θέματα που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός, μία εκπαιδευτικός τελειώνοντας τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο, στην ανέβρεση εργασίας, στο χώρο εργασίας, στη μητρότητα και σε όλα τα θέματα που αφορούν μία γυναίκα. Η κυρία Μπαράκη είναι από τα τυχερά, θα έλεγα, πρόσωπα, τυχερά άτομα, κυρία Μπαράκη, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί προέρχεται από οικογένεια εκπαιδευτικών. Έτσι λοιπόν στην οικογένειά της οι σπουδές έχουν γίνει επάγγελμα εδώ και μία γενιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Είστε η επόμενη γενιά, εκπαιδευτικοί γονείς, οπότε έχουν μία σειρά αλυσίδα φροντιστηρίων. Κυρία Μπαράκη, πώς είναι σήμερα οι συμφοιτητές σας? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Πολλοί από αυτούς έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα, άλλοι ακόμα ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να βρουν μία μόνιμη εργασία. Γενικώς υπάρχουν δυσκολίες. Πόσο μάλλον και στις γυναίκες που ακολουθεί και μία μητρότητα στην πορεία της ζωής μας, έτσι ώστε το να μπαίνει ένα νέο κορίτσι στο πανεπιστήμιο με τα όνειρά του να είναι μεγάλα πάνω σε αυτό το χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, βρίσκεται ξαφνικά να είναι άνεργη, να δουλεύει σε χίλιες δυο άλλες δουλειές από αυτές που έχει σπουδάσει. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αυτό συμβαίνει. Πολλές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν και το επάγγελμα το οποίο ήδη έχουν ξεκινήσει. Χάνεται έτσι η ροή της δασκαλίας. Μετά για να επανενταχθούν χρειάζεται χρόνος. Οπότε υπάρχουν οι δυσκολίες που αναφέρατε κι εσείς. Μάλιστα. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι επάνω, δηλαδή, εντάξει, η δουλειά εργασία, η έβρεση εργασίας σε έναν εκπαιδευτικό είναι όπως σε όλους τους κλάδους, ειδικά στην κρίση που έχουμε αυτόν τον καιρό, αυτά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η δύσκολη όμως είναι και η δουλειά σας, γιατί εσείς ευτυχώς έχετε δουλειά, ασχολείστε με αυτό που σπουδάσατε, διδάσκετε σε μαθητές. Και από τον χώρο το φροντιστηριακό, συγγνώμη για το Σαρδάμ, και όχι από την δημόσια εκπαίδευση ή την ιδιωτική εκπαίδευση. Φροντιστήρια λοιπόν. Ένας όρος που είναι για άλλους παρεξηγημένους, για άλλους όχι. Έτσι. Ναι, σαφώς. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτόν τον χώρο, για τα φροντιστήρια. Γιατί τα παιδιά μας πηγαίνουν στο φροντιστήριο? Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι τα παλαιότερα χρόνια τα παιδιά τα οποία πήγαιναν στο φροντιστήριο ήταν παιδιά τα οποία είχαν μαθησιακές δυσκολίες, είχαν κενά. Τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει αυτή την εποχή. Δηλαδή το φροντιστήριο απευθύνεται ακόμα και στον άριστο μαθητή. Αυτό έχει να κάνει με τις δυσκολίες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει ο μαθητής σήμερα, δηλαδή με τον ογκοδέστατο, με την ογκοδέστατη ύλη, με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα οποία δημιουργούν προβλήματα σήμερα στα παιδιά. Τώρα και το σχολείο γνωρίζουμε ότι έχει κάποιες παθογένειες, δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Οπότε τα παιδιά τι κάνουν, ουσιαστικά υποκαθιστούν το σχολείο με το φροντιστήριο. Όσο ανεβαίνει και η τάξη και ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις, τόσο πιο απαραίτητο γίνεται λοιπόν το φροντιστήριο. Θεωρείτε δηλαδή ότι η δουλειά στο σχολείο των εκπαιδευτικών δεν επαρκεί έτσι ώστε να μην χρειάζονται την έξτρα βοήθεια? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπουμε και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών που μπορούν να αριστεύσουν
Εντάξει, πηγαίνοντας, ακολουθώντας, παρακολουθώντας μόνο το σχολείο. Αλλά αυτές είναι λίγες περιπτώσεις. Στις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι ο μαθητής δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως μόνο από το σχολείο. Τώρα αυτό έχει να κάνει με το σύστημα, με την οργάνωση που υπάρχει λοιπόν στη μέση εκπαίδευση, όπου βλέπουμε ότι δημιουργεί δυσκολίες στα παιδιά. Δεν μπορούν να καλυφθούν δηλαδή εξ ολοκλήρου από το σχολείο. Δεν μπορούν να καλύψουν την ύλη τους. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να καλύψουν την ύλη ή ακόμα και αν καλύπτουν την ύλη, δεν μπορούν να εμβαθύνουν στο βαθμό που θα έπρεπε. Δηλαδή, η ύλη βγαίνει, βλέπουμε ότι οι καθηγητές τρέχουν να προλάβουν να καλύψουν την ύλη, αλλά δεν γίνεται το πιο ουσιαστικό, το οποίο είναι η επανάληψη. Οπότε τα παιδιά χρειάζονται και μια δεύτερη ευκαιρία, προσφεύγουν στο φροντιστήριο, τα ακούν μια δεύτερη φορά, κάνουν και την απαιτούμενη επανάληψη, ούτως ώστε να... Θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο χαλαρή ίσως το φροντιστήριο, πιο ελεύθερα ίσως τα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν πείτε μου εσείς πάνω σε αυτό το κομμάτι τι επικρατεί σήμερα στα φροντιστήρια. Δηλαδή είναι τα παιδιά πιο άνετα από ό,τι στο σχολείο τους? Δεν θα το έλεγα. Σήμερα υπάρχουν αυξημένες ελευθερίες στο σχολείο και νομίζω ότι και αυτές δημιουργούν προβλήματα. Άλλαξαν τα χρόνια από τότε που ήμουν εγώ τουλάχιστον. Ναι. Έχουν αλλάξει. Ναι. Τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε και δημιουργεί δυσκολίες είναι ο τρόπος οργάνωσης της μέσης εκπαίδευσης. Δεν αδυνατούν λοιπόν να κάνουν μια ποιοτική δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λόγω... Δεν μιλάω φυσικά για όλες τις περιπτώσεις. Μιλάω έτσι για ένα γενικότερο ποσοστό. Πλαίσιο. Ναι. Έτσι. Θεωρείτε ότι είναι πολλά τα παιδιά σε μία τάξη, οι γονείς δεν έχουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, και για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είμαι κατά των φροντιστήριων, έτσι, ούτε όμως και κατά των δημόσιων σχολείων και των εκπαιδευτικών που ασκούν το επάγγελμα με πολλές δυσκολίες από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε. Κοιτάξτε τώρα, ποιος ακριβώς με ρωτάτε ευθύνεται έτσι για αυτό το οποίο συμβαίνει? Αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει έτσι θα λέγαμε ένας έλεγχος της δουλειάς στη μέση εκπαίδευση. Δηλαδή ας πούμε αν υπήρχε ένα σύστημα αξιολόγησης, αν υπήρχε ένα σχολικό σύμβουλος, το οποίο ρόλος είναι υποβοηθητικός ουσιαστικά. Δεν έχετε να ελέγξει, να ασκήσει κριτική με την κακή έννοια του όρου στους διδάσκοντες, αλλά έχετε να βοηθήσει το έργο τους. Ναι. Αν υπήρχαν, ας πούμε, και κάποια ερωτηματολόγια με τα οποία οι μαθητές θα παρουσίαζαν κατά πόσο είναι αποδοτικό το μάθημα, ο διδάσκων, όλα αυτά θα βελτίωναν την κατάσταση. Τώρα για τους γονείς δεν μπορώ να πω ότι οι ίδιοι φέρουν μερίδιο της ευθύνης. Εγώ βλέπω τρομερό ενδιαφέρον από τους γονείς, τρομερό άγχος. Κοιτάζουν με κάθε τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Συγχωρείτε κιόλας, βλέπετε και τις θυσίες που κάνουν, δηλαδή τα χρήματα τα οποία προσφέρουν, ούτως ώστε τα παιδιά τους να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κυρία Μπαράκη, θεωρείτε ότι δίνουν οι γονείς περισσότερη βάση στους φροντιστηριακούς καθηγητές, στους καθηγητές που είναι τα παιδιά τους στο φροντιστήριο ή στο σχολείο τους? Νομίζω ότι δίνουν περισσότερη βάση στους καθηγητές των φροντιστηρίων. Με αυτούς μπορούν να έρθουν έτσι σε καλύτερη συνεννόηση, πιο άμεση επαφή. Βλέπουν ότι οι καθηγητές του φροντιστηρίου, όπως είπατε και προηγουμένως, σχολείο υπάρχουν πολλά παιδιά. Ναι. Στο φροντιστήριο τα τμήματα είναι ολιγομελή. Άρα ο καθηγητής κύβει πάνω από κάθε παιδί, βλέπει τις δυσκολίες του, τα κενά του. Τις ανάγκες του κάθε παιδιού ειδικότερα. Οπότε ο γονιός, όταν έρχεται σε επαφή με τον καθηγητή του φροντιστηρίου, έρχεται σε επαφή ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλύτερα το παιδί του. Όχι μόνο το επίπεδο που έχει στο σχολείο, τις μάθησεις που έχει, αλλά γενικώς και την προσωπικότητα. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, λίγο πολύ θα λέγαμε ότι παίζεται και το ρόλο του ψυχολόγου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές αναπτύσσονται έτσι στενές σχέσεις με τα παιδιά, τους στηρίζουμε ψυχολογικά και είναι ένα απαραίτητο κομμάτι αυτό για τα παιδιά, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είμαι σίγουρη, γιατί όλοι μας και εγώ πέρασα από φροντιστήριο, όπως και πάρα πολλοί φίλοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και ξέρουν πώς, βέβαια τα χρόνια αλλάζουν, τα συστήματα αλλάζουν, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά όλοι λίγο πολύ έχουμε μία εμπειρία από το φροντιστήριο. Τώρα, κυρία Μπαράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την καταπολέμηση της παραπαιδείας, που είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και απαιτεί μακρόχρονη και πολυδιάστατη προσπάθεια για να
για να λυθεί, για να διορθωθεί. Εσείς πείτε μου. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για καταπολέμηση, φαντάζομαι, της παραπαιδείας, δεν εννοούμε να απαγορευτούν τα φροντιστήρια. Όχι, έτσι. Όχι, όχι, φυσικά. Το φροντιστήριο είναι μια επιχείρηση, αποτελείται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Δεν είναι να πεις ότι τελείωσα νομική και κάνω μαθήματα σε παιδάκι που χρειάζεται αρχαία ή μαθηματικά. Μιλώ λοιπόν για τα άτομα που, λόγω της κρίσης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και της μη εύρεσης εργασίας, που ασχολούνται με ιδιαίτερα μαθήματα, με μαθήματα στο σπίτι, ατόμων που δεν είναι, ναι, μπορεί να είναι τελειόφτη πανεπιστημίου σε αξιόλογες σχολές, αλλά δεν γνωρίζουν την ύλη της κάθε τάξης, γιατί μιλάμε τώρα από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου, όπου κάθε χρονιά έχει τα δικά της μαθήματα, τα δικά της βιβλία, και αλλιώς είναι να έχει σπουδάσει νομική και να κάνεις μάθημα σε ένα παιδί της τρίτης γυμνασίου ή της πρώτης λυκείου, και αλλιώς να έχει τελειώσει φιλόλογος. Σαφώς. Και να είναι η δουλειά σου αυτή, έτσι ώστε κάθε μέρα, ανάλογα το τμήμα που έχεις, να διαβάζεις και τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αν κάπου κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί δεν είμαι εκπαιδευτικός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, είμαστε όλοι εξειδικευμένοι πάνω στο αντικείμενό μας. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι μπορούν να συμβούν, ας πούμε, στα ιδιαίτερα, που λέτε ότι μπορεί να ασχολούνται και άνθρωποι που δεν έχουν εξειδικευτεί στο κάθε γνωστικό αντικείμενο. Πώς είναι η διασφάλιση ποιότητας μαθημάτων στο λύκειο, που είναι κάτι που αφορά τους περισσότερους γονείς, γιατί εκεί είναι που δίνουν τη βάση για να μπουν τα παιδιά τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κοιτάξτε, άρα μιλάμε τώρα για πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και πώς μπορούμε, ας πούμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί κάπως η παραπαιδεία. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι στις δύο μεγαλύτερες τάξεις του λυκείου να μπαίνουν οι καλύτερα καταρτισμένοι καθηγητές. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο το ζητούμενο. Ναι. Το δεύτερο, το οποίο σας το ανέφερα και προηγουμένως, είναι η αξιολόγηση, ο έλεγχος. Ο σχολικός σύμβουλος, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να βοηθήσει αυτό το έργο. Θα μπορούσε να βοηθήσουν και κάποια τεστ τα οποία θα κάναν τα παιδιά, πανελλήνια τεστ, mm-hmm. τα οποία θα μας έδειχναν τελικά αν είναι αποδοτικό το μάθημα, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που θα είχε θέσει σε συνεργασία ο εκάστοτε καθηγητής με τον σχολικό σύμβουλο. Αλλά γενικά, για να μιλήσουμε για μια καταπολέμηση της παραπαιδείας, θα έπρεπε, ας πούμε, να λάβουμε υπόψη μας ότι και η πολιτεία θα έπρεπε να εξισορροπήσει κάπως την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αναλύστε το μας λίγο αυτό, ναι, γιατί είναι σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αναρρύθμιτες σχολές. Στην πραγματικότητα όμως, οι σχολές που ενδιαφέρουν τα παιδιά είναι πολύ πιο περιορισμένες. Αν μου πείτε, γιατί υπάρχουν τότε αυτές οι σχολές? Υπάρχουν για άλλους λόγους, για να εξυπηρετηθούν διδάσκοντες, για να έχουν και αυτοί μια θέση εργασίας. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα? Όταν υπάρχουν λοιπόν στην πραγματικότητα λίγες σχολές τις οποίες επιθυμούν τα παιδιά, δημιουργείται ένας τεράστιος ανταγωνισμός. Το σχολείο δεν μπορεί να καλύψει αυτόν τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, οπότε εκεί έρχεται η παραπαιδεία να βάλει τα παιδιά πιο δυνατά μέσα σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, για μια πιο υψηλή βαθμολογία. Τώρα, εκτός λοιπόν από τη βελτίωση της ποιότητας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην καταπολέμηση της παραπαιδείας στο σχολείο, εκτός από το ότι είπαμε πρέπει να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση, ένα άλλο ζήτημα είναι με κάποιον τρόπο να αναβαθμιστεί η τεχνική εκπαίδευση, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν προτιμούν τα επαγγελματικά λύκεια λόγω έτσι νοοτροπιών που είναι βαθιά ριζωμένες μες στον Έλληνα. Αλήθεια, γιατί όμως, ναι, όμως πραγματικά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τεχνικά ιδρύματα. Και βγαίνουν από εκεί άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά επιστήμονες στο χώρο τους. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο που λέτε. Απλά υπάρχει έτσι μία αιμονή στην Ελλάδα με τις πανεπιστημιακές σπουδές. Τώρα, τι μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι η πολιτεία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει? Να αναβαθμίσει τις επαγγελματικές σχολές. Και θα μπορούσαμε να πούμε και για μια σύνδεση, αν δημιουργούνται μια σύνδεση απευθείας λοιπόν από αυτές τις σχολές με εργασιακούς χώρους, mm-hmm. τότε θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Μα υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, πλέον δεν μπορεί να γίνει κάποιος, θα μιλήσω για πολύ απλά επαγγέλματα, ακόμη και απλά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Ακόμη και σε έναν χώρο της, κάποιος να είναι μηχανικός αυτοκινήτων ή υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος, χρειάζεται πλέον πτυχίο. Δεν μπορεί να πει κάποιος εμπειρικά ότι εγώ είμαι αυτό. Κάνω λάθος αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο που λέτε. Αυτό το οποίο εννοούσα εγώ είναι να συνδεθούν απευθείας τα επαγγελματικά λύκεια με τους εργασιακούς χώρους. Αυτό δεν γίνεται άμεσα. Κάντε μας λίγο μία ανάλυση πάνω σε αυτό. Αυτό δεν γίνεται άμεσα. Πρέπει πάλι τα παιδιά να περάσουν σε κάποια σχολή και μετά μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Αν γίνονταν απευθείας δηλαδή με το χαρτί του επαγγελματικού λυκείου να μπορούν να βρουν μια σχετική εργασία. Έτσι. Εννοείται δηλαδή στις τάξεις του λυκείου να γίνονται εξειδικευμένα μαθήματα. Μπράβο, πάνω στον αυτό. Κλάδο που έχει διαλέξει το εκάστοτε παιδί. Ακριβώς αυτό. Αυτό θα βοηθούσε πιστεύω πάρα πολύ, ούτως ώστε να υπάρξει ένα νέο ενδιαφέρον για τα επαγγελματικά λύκεια και να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο σε αυτά. Και φυσικά και θα άλλαζε αυτή την νοοτροπία που βλέπουμε ότι υπάρχει, την αιμονή με τις πανεπιστημιακές σπουδές. Τι γίνεται λοιπόν στην προσπάθεια εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης? Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι σχολές όπου βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο για να υπάρχουν, κανονικά θα έπρεπε να περιοριστούν στον αριθμό. Υπάρχουν τέτοιες πολλές σχολές, υπάρχουν αρκετές σχολές, ναι, τις οποίες ουσιαστικά δεν ενδιαφέρουν τους μαθητές και καταλήγουν εκεί όταν δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν το στόχο που έχουν θέσει. Και οι γονείς πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Δηλαδή, αρκεί που το παιδί μου πέρασε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τίποτε, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλά αν πω ότι το παιδί μου πέρασε ιχθυοκαλλιέργειες, θα πάει σε αυτή τη σχολή μόνο και μόνο για να πω ότι το παιδί μου σπουδάζει? Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις το αντιμετωπίζετε αυτό, το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που λέτε. Οι γονείς δεν θέλουν να κακοκαρδίσουν τα παιδιά, να τους δείξουν ότι απέτυχαν σε εισαγωγικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και τα στέλνουν σε οποιαδήποτε σχολή έχουν περάσει. Θεωρείτε ότι σωστό θεωρείτε εσείς τα παιδιά στην τρίτη λυκείου να καλούνται, στην τρίτη γυμνασίου μάλλον, συγγνώμη, να καλούνται να αποφασίσουν τι θέλουν να σπουδάσουν? Πόσο όρημα θεωρείτε τα παιδιά σε αυτή την ηλικία για να μπορέσουν να αποφασίσουν για το μέλλον τους? Ναι, να πω την αλήθεια, καθόλου όρημα δεν τα θεωρώ. Θεωρώ ότι περισσότερο οι αποφάσεις τους υποκινούνται από κάποιες αντιλήψεις που έχουν οι γονείς, από αντιλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία, για επαγγέλματα τα οποία ουσιαστικά σε αναβαθμίζουν κοινωνικά. Πιστεύω ότι τα παιδιά δεν έχουν βρει πια πραγματικά ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους σε αυτή την ηλικία. Βλέπουμε ότι δεν βοηθά... Από την εμπειρία σας, ναι, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε ένα παιδί το οποίο εσείς σαν εκπαιδευτικός και με τα χρόνια της εμπειρίας, παρόλο που είστε πολύ νεαροί σε ηλικία, ασχολείστε ήδη πολλά χρόνια στον, ναι, χώρο. Όμως, πράγματι είμαι τυχερή σε αυτό το τομέα. Ναι, το είπαμε και στην αρχή αυτό. Έχετε όμως την εμπειρία, οπότε βλέπετε ότι ένα παιδί που δεν έχει τα προσόντα για να γίνει κάτι, το βλέπετε, το λέτε στον γονέα ή το αφήνετε? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το αφήνουμε. Πρέπει να το επισημάνουμε ότι το παιδί έχει δυσκολίες, ότι θα μπορούσαμε να δούμε και άλλες σχολές. Κοιτάξτε, αφού μιλάμε για τους φροντιστηριακούς χώρους, mm-hmm, ο φροντιστηριακός χώρος μπορεί να σε καλύψει και σε αυτό το τομέα, όπου υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία, βλέπουμε, της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Όλοι οι φροντιστηριακοί χώροι, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα και μπορούν να δείξουν στα παιδιά σχολές, τις οποίες δεν τις είχαν υπόψη τους, γιατί δεν είναι από τις λεγόμενες σχολές που οι γονείς θέλουν να οθήσουν τα παιδιά, mm-hmm, σε αυτές. Λοιπόν, οι οποίες πραγματικά έχουν ενδιαφέρον, μπορεί να ανταποκρίνονται στις κλίσεις, στα ενδιαφέροντα που εμείς διακρίνουμε ότι έχουν τα παιδιά. Πάντως έχει παρατηρηθεί και το βλέπω, το ζω δηλαδή από το περιβάλλον μου, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς που έχω γύρω μου. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να διακρίνω με την όποια εμπειρία μπορώ να έχω ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να πάει σε αυτόν τον κλάδο που οι γονείς έχουν επιλέξει. Και κάθομαι και το λέω στους γονείς, μα είσαι σίγουρος, είσαι σίγουρη ότι το παιδί σου θέλει να γίνει γιατρός?
αφού δεν μπορεί. Υπάρχουν δυσκολίες, είτε μαθησιακές, είτε οποιασδήποτε αντίληψεις. Όχι, θα γίνει, δεν ξέρεις, έχει ταλέντο ή μπορεί να το καταφέρει. Εσείς αυτές τις αντιρρήσεις από τους γονείς, σε πόσο μεγάλο στάδιο τις λαμβάνετε? Δηλαδή, αν πείτε, ας πούμε, αν έρθω εγώ που είμαι μια μητέρα ενός παιδιού, το οποίο θέλω να μπει στην καλών τεχνών, παραδείγματος χάρη, και εσείς βλέπετε ότι το παιδί δεν έχει ταλέντο για τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έπιασα ένα... Πώς θα το πείτε στους γονείς και πώς θα δείτε την αντιμετώπιση των γονέων πάνω σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, συνήθως θα το πούν τα δεδομένα. Δηλαδή, αν μιλάμε, ας πούμε, για μια σχολή, όπως είπατε προηγουμένως, ιατρικής, τα πρώτα διαγωνίσματα, η πρώτη αξιολόγηση θα μας δείξει αν μπορεί το παιδί να ανταποκριθεί ή αν δεν μπορεί. Που είναι υψηλές βαθμολογίες τώρα, έπιασα σχολές που είναι υψηλές βαθμολογίες. Οπότε είναι ξεκάθαρο το τοπίο για αυτές τις σχολές που αναφέρατε. Αν αποκλίνει πάρα πολύ βαθμολογικά από αυτόν τον στόχο που έχει θέσει, τότε και γίνεται αντιληπτό άμεσα και από το γονιό. Φυσικά υπάρχουν και γονείς που αντιδράνε, που επιμένουν, ή ακόμα και παιδιά που δεν μπορούν να αντιληφθούν το βαθμό της δυσκολίας, το βαθμό του διαβάσματος και της προσπάθειας που χρειάζεται, και επιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή ότι ο στόχος, παραδείγματος χάρη, είναι η νομική. Και τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες που συγκεντρώνουν δείχνουν ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός. Κοιτάξτε, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, γίνεται αντιληπτό εν τέλει ότι ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί και αλλάζουν τα ενδιαφέροντα, στρέφονται αλλού. Όλα αυτά φυσικά πρέπει να γίνονται με ένα καλό τρόπο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να δείξουμε σε κάποιο παιδί ότι δεν έχει τις δυνατότητες, έτσι. Καλά, μπορεί να μην έχει τις δυνατότητες για το συγκεκριμένο, να έχει δυνατότητες για κάτι άλλο. Εγώ απλά ρωτώ αν οι γονείς μπορούν να το αποδεχτούν αυτό ή θα θυμώσουν και θα πούν: α, εγώ ήμουν εκεί και μίλαγα με την κυρία Μπαράκη, η οποία μου είπε ότι το παιδί δεν κάνει, θα το πάρω και θα το πάω το παιδί σε άλλο φροντιστήριο. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω. Συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Αλλά σε περιορισμό ένα βαθμό, θα έλεγα. Δηλαδή, ευτυχώς, δεν ξέρω, μάλλον είμαστε τυχεροί, έχουμε συναστραφεί έτσι με ανθρώπους οι οποίοι είναι δεκτικοί, οι οποίοι δέχονται τις συμβουλές μας, την κρίση μας. Οπότε αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρετε είναι ελάχιστες. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, και θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους γονείς να μιλούν με τα παιδιά και να μην προσπαθούν να βγάλουν τα δικά τους όνειρα στα παιδιά τους, όνειρα που δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν. Να μην προσπαθούν να τα βγάλουν μέσω του παιδιού τους. Γιατί έτσι, το κάθε άτομο είναι τελείως ξεχωριστό. Γονείς, λοιπόν, προσέξτε λίγο με αυτό το κομμάτι, με αυτό το θέμα. Μην πιέζετε τα παιδιά σας για να αναπληρώσετε τα δικά σας όνειρα. Ακούστε τις γνώμες των εκπαιδευτικών, που σκύβουν πάνω στα παιδιά σας, που βλέπουν τις δυνατότητές τους και τις αδυναμίες των παιδιών. Μην τα καταπιέζετε τα παιδιά να γίνουν αυτό που εσείς θέλετε να γίνουν. Ας γίνουν αυτά που θέλουν αυτά να είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, και να τονίσουμε και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε ότι πόσο ψηλές είναι οι βαθμολογίες, δηλαδή με το 19 και 7 περνάς σε μια σχολή, και άμα γράψεις 19 και 6 νιώθεις αποτυχημένος γιατί δεν τα κατάφερες. Και μιλάμε για πολύ υψηλή βαθμολογία. Έτσι, οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο γονιός να δίνει στο παιδί να καταλάβει ότι έκανε την προσπάθεια, και η προσπάθεια είναι τελικά αυτή που μετράει. Θα το βρει το δρόμο το κάθε παιδί. Που πρέπει να επιβραβευτεί. Σαφώς. Σε αυτό, λοιπόν, το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο να ξεκουραστείτε, και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Γονείς, μαθητές, παιδιά, εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Σε λίγο μαζί σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι μαζί σας. Γυναικεία υπόθεση εκπομπή, αλλά δεν είναι τελικά μόνο γυναικεία υπόθεση, γιατί σήμερα συζητάμε για γονείς, παιδιά, με μια φυσικά γυναίκα εκπαιδευτικό, την κυρία Βιβί Μπαράκη. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, συζητούσαμε για τους γονείς σε σχέση με τα παιδιά, πώς λειτουργούν, πώς πιέζουν τα παιδιά προς μία κατεύθυνση. Υπάρχει, κυρία Μπαράκη, κάποιος τρόπος για να μπορέσει ένα παιδί να βρει τις πραγματικές του δεξιότητες? Υπάρχει κάποιο τεστ δηλαδή να γίνει σε μία ηλικία που δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, εσείς είστε εκπαιδευτικός, εσείς θα μας το πείτε. Και σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει αυτό? Από πότε ξεκινάμε, ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά τέτοια τεστ δεξιοτήτων τα οποία κυκλοφορούν. Από την πρώτη ηλικία βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να δουν ποια είναι τελικά η κλίση τους. Αυτά τα τεστ, το θετικό το οποίο έχουν, είναι ότι διαγράφουν όλη την προσωπικότητα του παιδιού. Δείχνουν τις δεξιότητες. Τουλάχιστον αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς, έτσι, ως φροντιστήριο. Εν τέλει, παρουσιάζουν και όλες τις σχολές, οι οποίες φαίνεται ότι συγκλίνουν με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τις οποίες έχουν τα παιδιά. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά ενδιαφέρονται να κάνουν αυτά τα τεστ. Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και οι γονείς, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν παρέχονται δωρεάν από τα φροντιστήρια, παρέχουν έτσι με καλή διάθεση το ποσό, γιατί και οι ίδιοι θέλουν να γνωρίσουν τελικά ποιο είναι το παιδί τους. Και αυτό το οποίο διαπιστώνεται τελικά, πολλές φορές όταν γίνεται η ενημέρωση για το ποια είναι τα αποτελέσματα, είναι ότι οι γονείς δεν γνωρίζουν πτυχές του χαρακτήρα των παιδιών τους. Δεν γνωρίζουν ουσιαστικά ποιες είναι οι κλίσεις που έχουν. Και αυτό προκαλεί τρομερή έκπληξη και σε εμάς. Και η αντιμετώπιση των γονιών πάνω στα αποτελέσματα του τεστ, δηλαδή... Θετική θα έλεγα. Δηλαδή βλέπουμε γονείς οι οποίοι είχαν άλλα όνειρα για τα παιδιά, ενδιαφέρονται να πούμε για σπουδές πάνω στις θετικές επιστήμες. Το παιδί φαίνεται ότι δεν έχει καμία κλίση τελικά πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Οι περισσότεροι γονείς είναι δεκτικοί, αφήνουν το παιδί ελεύθερα να ακολουθήσει την κατεύθυνση την οποία έχει ορίσει το συγκεκριμένο τεστ. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τεστ και... Θα ήταν πολύ καλό να περνούσαν όλα τα παιδιά από αυτό το τεστ, ίσως και όχι μόνο σε φροντιστηριακό επίπεδο, αλλά σε ένα γενικότερο επίπεδο, για να μην ξοδεύονται άδικα χρήματα, χρόνος, άγχος, πίεση και όλα αυτά. Προτού όμως αναλύσουμε τα θέματα της διαχείρισης άγχους, γιατί θα σας πάω και εκεί, κυρία Μπαράκη, τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα, βέβαια είναι χιλιοϋπομένο θα έλεγα, την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την παροχή δωρεάν βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη λύσεις ασκήσεων. Θα μπορούσε να φτιαχτεί κάτι στο διαδικτυακό, σαν διαδικτυακό φροντιστήριο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια υπάρχει κάτι σχετικό στο διαδίκτυο, έτσι. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι ενώ υπάρχουν οι ασκήσεις, υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχει σχετική θεωρία για κάθε γνωστικό αντικείμενο, είναι ότι στην ουσία αυτό το ψηφιακό, όπως είπατε, φροντιστήριο, περισσότερο ανταποκρίνεται στον καθηγητή, του δίνει δηλαδή κάποιες οδηγίες για το πώς να κάνει το μάθημα, ποια είναι τα σχόλια τα οποία πρέπει να αναφέρει και λιγότερο μαθητές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι με τέτοιον τρόπο διατυπωμένα αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα σε αυτό τον διαδικτυακό ιστότοπο, όπου αν δεν τα επεξεργαστεί πρώτα ένας καθηγητής, το παιδί στην ουσία δεν θα τα καταλάβει. Εκτός αυτού, φέτος που έχει αλλάξει η ύλη, βλέπουμε και κάτι άλλο να συμβαίνει σε αυτόν τον διαδικτυακό φροντιστή που και εσείς αναφέρατε προηγουμένως. Δεν ανανεώθηκε η ύλη. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να μένουν πάλι ξεκρέμαστα, ενώ βλέπουμε ότι ακόμα και οι ίδιοι καθηγητές μπερδεύονται, δεν γνωρίζουν τελικά ποιες από αυτές τις ασκήσεις να χρησιμοποιήσουν, ποιες όχι, και πολλοί κάνουν ασκήσεις οι οποίες είναι και εκτός ύλης πλέον. Εκτός θέματος, μάλιστα. Οπότε περισσότερο έχει μπερδέψει τελικά αυτός ο διαδικτυακός φροντιστής και καθηγητές και μαθητές, παρά έχει διευκολύνει τελικά την κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Μπαράκη, μπορεί το σχολείο,
το δημόσιο σχολείο ή το ιδιωτικό σχολείο να υποκαταστήσει τη δουλειά του φροντιστηρίου. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο και κυρίως έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της μέσης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται ακριβώς. Τα σχολεία πότε ακριβώς ξεκινάνε, 12 Σεπτεμβρίου. Πάντα υπάρχουν οι καθηγητές για να μπορέσουν να καλύψουν τις ώρες. Βλέπουμε δυστυχώς ότι αυτό δεν συμβαίνει. Γι' αυτό και έχουμε διακοπές. Κάνουμε στα Χριστούγεννα, στις πρώτες διακοπές και ακόμη κάποιοι καθηγητές δεν έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους. Σαφώς. Και αυτό το βλέπουμε ότι συμβαίνει ακόμα και σε μαθήματα κατεύθυνσης. Γι' αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς βλέπουμε διορισμούς έτσι αναπληρωτών καθηγητών. Mm-hmm. Οπότε η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν τοποθετείται λοιπόν για όλους τους μαθητές στις 12 Σεπτεμβρίου στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Εκτός αυτού, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δίνει την οδηγία ότι η ύλη πρέπει να καλυφθεί με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα έχουν έτσι στην πραγματικότητα χρόνο για κάποια επανάληψη. Δεν θα υπάρχει χρόνος για να γίνουν κάποια θέματα τα οποία είναι συνδυαστικά και αποτελούν στην πραγματικότητα το ζητούμενο των πανελληνίων εξετάσεων. Αντίθετα τώρα στο φροντιστήριο τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα μαθήματα της προετοιμασίας για τη γάμα λυκείου είτε θα ξεκινήσουν από τη β', από το τέλος, ή μπορεί και κατά τη διάρκεια της χρονιάς της β' λυκείου. Λοιπόν, και πότε ολοκληρώνεται η ύλη? Ολοκληρώνεται το αργότερο, το Μάρτιο. Αυτό τι πάει να πει? Ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ χρόνο να κάνουν επανάληψη, να εμβαθύνουν. Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία για παιδιά που έχουν αφήσει κενά να τα καλύψουν. Ενώ στο σχολείο κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει λοιπόν το σχολείο. Και το αναπληρώνει το φροντιστήριο. Τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο, αν θέλετε. Βλέπουμε ότι στο σχολείο είναι φυσιολογικό αυτό να συμβεί. Κάποιοι καθηγητές έτσι θα αρρωστήσουν, θα λείψουν. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τι γίνεται όταν ένας καθηγητής, γιατί άνθρωποι είμαστε και θα αρρωστήσουμε και ο καθηγητής θα έχει τις προσωπικές του υποχρεώσεις ή τα οικογενειακά του προβλήματα. Τι γίνεται όταν απουσιάζει ένας καθηγητής? Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει έτσι κάποια έρημνα πάνω στο θέμα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος καθηγητής να αναπληρώσει αυτές τις ώρες. Τα παιδιά συνοστίζονται στον προάβλιο χώρο, παίρνουν αυτόν τον τρόπο. Ναι, κάνουν έτσι ένα παρατεταμένο διάλειμμα. Ένα μόνιμο διάλειμμα. Ακριβώς. Δημιουργούνται έτσι σοβαρά προβλήματα. Μένουν δηλαδή ξεκρέμαστα τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν μπορούν στην πραγματικότητα να καλύψουν την ύλη μέσω του σχολείου. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Είτε για τον έναν, είτε για τον άλλο λόγο. Είτε γιατί ξεκινούν αργά, είτε γιατί θα λείπουν οι διδάσκοντες. Μπορεί να γίνονται και κάποιες γιορτές, εκδρομές. Ναι. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τα φροντιστήρια υπάρχουν. Είναι τουλάχιστον τα φροντιστήρια που είναι απαρτισμένα από άτομα που αγαπούν τη δουλειά τους, ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, που στέκονται πάνω στους μαθητές, δίπλα στους μαθητές και προσπαθούν και για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς τους. Προηγουμένως, στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, είχαμε αναφερθεί σε ένα θέμα για τους γονείς, για τους μαθητές, για τους πώς μπορούν να κρίνουν ή να αποφασίσουν το τι θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να πορευτούν στη ζωή τους. Και βλέπουμε ότι τα παιδιά στο λύκειο έχουν απίστευτα λίγο χρόνο για τον εαυτό τους. Είναι εγκλωβισμένα στα διαβάσματα, σχολείο, φροντιστήριο και ιδιαίτερα. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Το παιδί πηγαίνει σχολείο, πηγαίνει φροντιστήριο και κάνει και άλλο ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε σαν εκπαιδευτικός? Κοιτάξτε, τι να σας πω. Δηλαδή, γίνεται πάρα πολύ φορτικό για το παιδί το να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και μόνο να υπάρχει το σχολείο και μετά το δεύτερο σχολείο που είπαμε είναι το φροντιστήριο, έτσι κάνει το πρόγραμμα του παιδιού ιδιαίτερα επιβαρημένο. Δημιουργεί πάρα πολύ άγχος να προλάβει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και για το σχολείο και για το φροντιστήριο. Τώρα, αν υπάρχουν και τα ιδιαίτερα, που δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Εγώ το βλέπω. Έχω μαθητές που ακολουθούν και το φροντιστήριο και έχουν και ιδιαίτερα. Και εγώ στο φιλικό μου περιβάλλον. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι σε ένα διαρκή τρέξιμο, άγχος, να ανταποκριθούν, ξενυχτάνε. Βλέπουμε ότι εξασθενεί ο οργανισμός τους. Mm-hmm. Επιβαρύνονται πάρα πολύ. Είναι
πάρα πολύ εξαντλητικό αυτό για τα παιδιά. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, οι σχολές στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο πολλές. Οπότε δημιουργείται ένας έτσι τεράστιος ανταγωνισμός και με κάθε μέσο και οι γονείς και τα παιδιά προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις. Τι μαθητές έχετε, κυρία Μπαράκη, εσείς τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, με τι μαθητές ασχολείστε? Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Α, τις πιο σοβαρές. Ναι, ναι, ναι. Εκεί βρίσκομαι. Οπότε αυτά που μου λέτε τα βλέπω καθημερινά. Βλέπω και το άγχος, τα πάντα, όλα. Περισσότερο άγχος, κατά τη γνώμη σας, έχουν οι γονείς ή τα παιδιά? Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι πιο αγχωμένος είναι ο γονιός. Και συνήθως πιο αγχωμένος είναι ο γονιός ενός μαθητή που βλέπει ότι υπάρχουν αδυναμίες. Mm-hmm. Ενώ σε περιπτώσεις μαθητών που πραγματικά συγκεντρούν πάρα πολύ ψηλές βαθμολογίες, βλέπουμε ότι ο γονιός είναι σίγουρος, έχει καταλάβει ποιο είναι το επίπεδο του παιδιού, αλλά ο ίδιος ο μαθητής έτσι είναι τρομερά αγχωμένος. Και πώς μπορούν να διαχειριστούν, γιατί βλέπουμε και άσχημα φαινόμενα κατά την περίοδο των εξετάσεων. Δηλαδή, παιδάκια αρρωσταίνουν, να μην φτάσουμε στις ακραίες καταστάσεις των αυτοκτονιών, γιατί και αυτό το έχουμε ζήσει. Και εύχομαι να μην δούμε κάτι τέτοιο ποτέ ξανά, γιατί δεν κρίνεται η ζωή μας από μια εξεταστική περίοδο. Πώς μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν το άγχος των παιδιών τους, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων του σχολείου, μέχρι τη στιγμή των εξετάσεων? Κοιτάξτε, χρειάζεται ενθάρρυνση, ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή να νιώσει το παιδί ότι πραγματικά ο γονιός είναι μαζί του, ότι αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία. Στην πρώτη αποτυχία, ο γονιός έτσι πρέπει να κρατήσει μια στάση, όπως σας είπα, ενθαρρυντική. Δηλαδή, πρέπει να είναι υποστηρικτικοί οι γονείς απέναντι στα παιδιά. Όταν βλέπουν ότι τα παιδιά διακατέχονται από το άγχος, πρέπει να τα ηρεμούν, να τους εξηγούν ότι ναι, μεν είναι μια πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι χρονιές για τη ζωή του ανθρώπου, για το τι θα ακολουθεί στο μέλλον, αλλά δεν κρίνεται τελικά. Ακριβώς. Όλη η ζωή από ούτε αυτή σαν άνθρωπο, ούτε σαν προσωπικότητα κρίνεται από αυτή την διαδικασία. Σαφώς. Έχουμε δει παιδιά τα οποία αργούν να βρουν το δρόμο τους, mm-hmm. αλλά τελικά τον βρίσκουν. Μπορεί να χρειαστεί να δώσουν και δεύτερη φορά εξετάσεις και τρίτη ακόμα. Και να αλλάξουν και κατεύθυνση. Έτσι, σαφώς. Αυτό με την αλλαγή κατεύθυνσης παρατηρείται πάρα πολλές φορές και ιδίως σε παιδιά που δεν έχουν κάνει, είπαμε, αυτά τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία υπάρχουν πλέον και μπορούν να βοηθήσουν έτσι για μια ορθή κατεύθυνση. Αυτά τα τεστ, κυρία Μπαράκη, υπάρχουν σε όλα τα φροντιστήρια, όχι, σε όλες τις φροντιστηριακές μονάδες? Όχι. Όχι, δεν υπάρχουν σε όλες τις φροντιστηριακές μονάδες. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, κάποια εξειδίκευση πάνω σε αυτό, να μπορείς να διαχειριστείς το πρόγραμμα, mm-hmm. Να έχεις έρθει σε επαφές με ψυχολόγους, γιατί μιλάνε και ψυχολόγοι εν τέλει για το φυσικά, παιδί. Φυσικά. Χωρίς, πλέον η ψυχολογία έχει μπει πολύ έντονα στη ζωή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χωρίς αυτούς. Με τη συμπλήρωση του μηχανολογικού δελτίου, τι γίνεται, κυρία Του Παρέκη? Μηχανογραφικού δελτίου, του μηχανογραφικού, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι άλλο ένα σοβαρό θέμα, στο οποίο βλέπουμε ότι τα παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την πλευρά του σχολείου. Εντάξει, όχι ότι και σε όλες τις φροντιστηριακές μονάδες υπάρχει συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου, αλλά σε αρκετές υπάρχει. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Είναι η σειρά επιλογής, λοιπόν, των σχολών που θα επιλέξουν. Ναι. Και είναι τόσο σημαντικό, διότι πρέπει κάποιος πραγματικά να είναι γνώστης του αντικειμένου, να γνωρίζει πώς γίνονται οι μεταγραφές, από ποια σχολή μπορείς να πας μετά σε μια άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε το φροντιστήριο, τα παιδιά σε αυτό τον τομέα θα έμειναν τελείως ξεκρέμαστα από το σχολείο. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είχε την ευκαιρία με μια μεταγραφή να έρθει σε μια σχολή εδώ κοντά, στον τόπο του, και να μην συνέβαινε ποτέ αυτό. Άμα δεν το ξέρει, να μην το γνωρίζει. Άμα δεν το ξέρει. Ή με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει κάποια μεταγραφή. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Μπαράκη, είστε μια νέα γυναίκα, εκπαιδευτικός με τη δουλειά σας, έχετε την οικογένειά σας και το μωράκι σας να σας ζήσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς τα βγάζετε πέρα με όλα αυτά? Κοιτάξτε, θέλει υποστήριξη και από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Εντάξει, πρώτα-πρώτα λοιπόν μου παρέχεται αυτή η υποστήριξη και από τους γονείς μου και από το σύζυγο. Με βοηθάνε να ανταποκριθώ λοιπόν στις απαιτήσεις εργασίας μου. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται πάρα πολύ καλή οργάνωση.
Εντάξει. Δηλαδή, ακούτε ότι ο άλλος είναι εκπαιδευτικός, ότι βρίσκεται στον χώρο ενός φροντιστηρίου. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ώρες, οι πρωινές είναι ώρες ξεκούρασης. Αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ειδικά για την δική μου κατεύθυνση. Οι φιλόλογοι, ξέρετε, διορθώνουν πάρα πολλά γραπτά. Ναι. Και οπότε είναι μια δύσκολη δουλειά που θέλει πραγματικά να την αγαπάς, να αγαπάς τα παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που έχεις να αντιμετωπίσεις με την ύλη που διαρκώς αλλάζει, που πρέπει να μελετάς συστηματικά. Είναι και τα παιδιά που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Κάθε φορά που έχεις να κάνεις, έχεις ανθρώπους απέναντί σου. Ναι. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να γίνεις αγαπητός, να κινήσεις το ενδιαφέρον. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτό. Και πολύ σημαντικός αγώνας, γιατί εκτός το να γίνεις αγαπητός, πρέπει να υπάρχει και ο σεβασμός, σαφώς. Να υπάρχει και είστε σχεδόν συνομήλικοι με ναι, τα παιδιά ναι, που κάνετε μάθημα. Είστε πολύ κοντά στην ηλικία και πρέπει να... Βέβαια, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Όμως, σε σχέση με την οικογένεια, εγώ θα ξαναεπανέρθω εκεί, γιατί η δουλειά σας είναι τέτοια που πρέπει, όπως είπατε προηγουμένως, να διαβάσετε. Ναι. Πρέπει να ενημερώνεστε. Πρέπει να είστε και στο παιδί σας κοντά και στο σύζυγο και στις κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Όμως πρέπει να είστε πάντοτε ενήμεροι για τα θέματα που έχετε να καλύψετε την επόμενη μέρα, ναι, την επόμενη σαφώς. Ώρα. Όλο αυτό, τι αντίκτυπο έχει στην οικογένεια, δηλαδή ίσως και τα προβλήματα των μαθητών, όταν βλέπετε ότι κάποιο παιδί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι. Γιατί το παιδί που μπορεί να ανταπεξέλθει και έχει την άνεση του να διαβάζει, να είναι ένας καλός μαθητής, είναι και η χαρά σας, πιστεύω. Σαφώς. Και πιστεύω ότι εσείς περισσότερο χαίρεστε ή τουλάχιστον στον ίσο βαθμό με τους γονείς ή με το ίδιο το παιδί σε κάθε του επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή κάθε φορά που έχω έτσι μαθητές που μπορούν να τα καταφέρουν, γεμίζω και εγώ ενθουσιασμό. Πάντα τα ονόματα συνολικά όλων των παιδιών μεταφέρονται στο σπίτι μου. Αυτό που με ρωτήσατε κατά πόσο επηρεάζεται η οικογένεια ναι. από την εργασία μου. Καθοριστικά επηρεάζεται. Δηλαδή όλοι έχουν μάθει ότι θα υπάρξουν ώρες που εγώ πρέπει να απομονωθώ κάπως, ότι έχω κάτι να διαβάσω, ότι έχουν ετοιμάσω το διδακτικό υλικό, η ύλη διαρκώς αλλάζει, οπότε ξανά και ξανά. Αυτό. Τι γίνεται, βλέπουμε, τουλάχιστον από την αρχή της σχολικής χρονιάς, έχουμε δει πολλές αλλαγές. Ήταν έτσι το σύστημα, τώρα γίνεται έτσι. Ήταν αυτό στην ύλη, τώρα δεν είναι αυτό στην ύλη. Τι γίνεται με αυτό το... Κοιτάξτε, αυτό είναι τώρα μια διαδικασία που επηρεάζει έτσι σε καθοριστικό βαθμό και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά βλέπουμε και τα παιδιά. Δηλαδή και τα παιδιά ακριβώς δεν ξέρουν ποια θα είναι η ύλη. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για αυτή τη χρονιά που θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις στη Γάμα Λυκείου. Ναι. Αυτοί ξέρουν ποια είναι η ύλη. Απλά διαρκώς ακούγονται και καινούργιες οδηγίες. Δηλαδή, σε κάποια δικά μου μαθήματα δεν υπήρχε όριο λέξεων, τώρα ακούγεται ότι θα μπει όριο λέξεων. Αυτά βλέπετε ότι πανικοβάλλουν τα παιδιά. Ναι. Νιώθουν σαν πειραματόζωα. Δηλαδή, εφαρμόζονται διαρκώς νέα πράγματα πάνω τους. Και εμάς φυσικά αυτή η διαδικασία μας αγχώνει. Δεν γνωρίζουμε τελικά τι θα γίνει, πρέπει διαρκώς να ψάχνουμε. Εγώ άπειρες φορές έχω επικοινωνήσει με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Νομίζω πια ότι θα βλέπουν το τηλέφωνο και θα λένε να την πάλι. Για να δω τι πραγματικά γίνεται. Όταν αγαπάτε τη δουλειά σας, αυτό πρέπει να κάνετε και έτσι πρέπει να λειτουργείτε και ας δυσαρεστείτε οποιονδήποτε δεν το παίρνει με καλό μάτι. Πιστεύετε, κυρία Μπαράκη, ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτό το κράτος κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί η παιδεία τουλάχιστον σε ένα σύστημα ή τουλάχιστον σε μία διδακταία ύλη? Κοιτάξτε, αν έχουμε κάποια σταθερότητα και στην πολιτική κατάσταση, ναι. Τότε σαφώς και πιστεύω ότι θα υπάρξει και κάποια σταθερότητα στο σύστημα της εκπαίδευσης. Ελπίζω. Δεν μπορώ να εκφραστώ με σιγουριά, αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα για να νιώσουμε όλοι έτσι καλύτερα, μια ανακούφιση ότι επιτέλους ξέρουμε ποιο θα είναι το αντικείμενο που θα διδάξουμε. Και να μην μας διακατέχει όλους αυτό το άγχος. Το άγχος, λοιπόν, το πρόβλημα των πάντων. Των πάντων, ναι. Των και πάντων. Καθηγητών και των καθηγητών τελικά. Και των μαθητών. Και των μαθητών. Κλείνοντας, κυρία Μπαράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να πείτε κάτι στους μαθητές, αλλά και στους γονείς. Ναι. Σε όσους φίλους μας ακούν αυτή τη στιγμή που είτε έχουν παιδιά, εγγόνια, είτε είναι οι ίδιοι μαθητές,
ποια θα ήταν η συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε και στα παιδιά και στους γονείς? Λοιπόν, και στις δύο πλευρές, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν είναι ότι δεν χρειάζεται άγχος, ότι τα παιδιά, αν έχουν σωστό πρόγραμμα, αν από την αρχή της σχολικής θητείας τους ασχολούνται συστηματικά με τα μαθήματα, δείχνουν ενδιαφέρον, κάνουν τις εργασίες τους, ότι τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν μπορεί να αφήνουμε για τις δύο τελευταίες τάξεις και κυρίως για την τελευταία τάξη, έτσι να καλύψουμε όλα τα κενά, ουσιαστικά για πρώτη φορά να εμπλακούμε ενεργά στην μαθησιακή έτσι, διαδικασία. Οπότε χρειάζεται πρώτα-πρώτα σύστημα. Και οι γονείς σε αυτόν τον τομέα, όσο μπορούν ας πούμε, να παρακινούν τα παιδιά, να μην τα αφήνουν τρομερά ελεύθερα στις προηγούμενες μικρότερες τάξεις και μετά ξαφνικά και οι ίδιοι να απαιτούν από τα παιδιά έτσι μια υψηλή βαθμολογία. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλω εγώ δεν είναι να αγχώσω, είναι να εξηγήσω ότι όλα είναι ζήτημα προγράμματος. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα ενδιαφέροντα, να είναι δεκτικοί οι γονείς, να ακούσουν τι ακριβώς ενδιαφέρει τα παιδιά, να μην απορρίπτουν. Να μην επενδύουν τα δικά τους όνειρα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πάνω στα παιδιά. Λοιπόν, αν γίνουν όλα αυτά, αν χαλαρώσουν και οι δύο πλευρές, τότε τα πράγματα σίγουρα θα πάνε καλύτερα. Άρα λοιπόν, διάβασμα, έτσι, οργάνωση και όχι στρες. Δεν βοηθάει. Το βασικότερο αυτό που είπατε και ελπίζω οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν να τους έχει μείνει κάτι από όλα αυτά που είπαμε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Γονείς, αφήστε το άγχος λίγο στην άκρη, ακούστε τα παιδιά σας, σταθείτε δίπλα τους, περπατήστε δίπλα τους, ακούστε τις ανάγκες τους και εσείς παιδιά μιλήστε στους γονείς σας ελεύθερα. Όσο πιο ελεύθερα μπορείτε, χωρίς άγχος, όπως είπε και η κυρία Μπαράκη. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να την απολαύσατε, γιατί εμείς εδώ στο στούντιο πραγματικά την απολαύσαμε. Να σας ευχηθούμε με όλη μας την αγάπη ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα που ξημερώνει αύριο. Γεια σας.